από το γραφείο του. Οι εικόνες είναι από την... Από το avg.gr. Έχουμε... Είναι από την κάμερα, την αφιερωμένη κάμερα, την οποία είναι αποκλειστικές εικόνες. Βλέπουμε... Αυτή τη στιγμή περπατάει ο Αλέξης Τσίπρας προς την αίθουσα του συνεδρίου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, βεβαίως, να σας πούμε, είναι από το γραφείο του εντός του συνεδριακού χώρου. Περπατάει προς τον κόσμο. Ακούμε και τη μουσική η οποία υπάρχει. Εμείς, Νίκο, να ευχαριστήσουμε τη Βούλα και τον Δημήτρη όταν μαζί μας στην έναρξη. Θα είμαστε φυσικά εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Βλέπουμε τώρα την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα μέσα στο στάδιο. Πάμε στον ήχο να ακούσουμε το φυσικό ήχο από τον χώρο. Βλέπουμε, έφτασε. Μπήκε μέσα βεβαίως και ο κόσμος έχει αρχίσει τα χειροκροτήματα. Βεβαίως είναι αναμονή της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και της έναρξης όλης της διαδικασίας. Θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία με μια μικρή ομιλία του Δημήτρη Τζανακόπουλου. Όμως βλέπετε τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή χαιρετά τον Αλέξη Τσίπρα, προστρέχει να τον χαιρετήσει, να του σφίξει το χέρι. Μαζί βεβαίως και η κάμερα του avg.gr, ο Γιάννης Κολυβλιάτης βεβαίως ο περατέρ. Μια διαδικασία νομίζω η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Βλέπετε ο κόσμος, θέλει να τον ακουμπήσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον ενθαρρύνει, περνάει από το διάδρομο με το έντονο κόκκινο χρώμα βεβαίως σε όλη την να κυριαρχεί, το έντονο κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί σε όλη την αίθουσα και σε όλο τον και σε όλη τη διακόσμηση. Πάρα πολύ ο κόσμος χειροκροτά, καταφθάνει στις πρώτες σειρές ο Αλέξης Τσίπρας, χαιρετά τον κόσμο, σταματά ο κόσμος βεβαίως να τον χαιρετήσει. Βλέπουμε και τις κάμερες και τις υπόλοιπες κάμερες, το φωτογραφικό φακό κόσμο να προσπαθεί να τον χαιρετήσει και εκείνος. Βεβαίως έχουμε τις μάσκες πλέον, είναι άλλες οι συνθήκες, καταλαβαίνουμε, τα χαμόγελα όμως φαίνονται από τα μάτια των ανθρώπων, από τον κόσμο ο οποίος έχει σειρεύσει. Είναι και μακρά η διαδικασία, είναι και μακρά η πορεία, είναι και μεγάλη η διαδρομή την οποία έχει να διανύσει ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι να φτάσει εκεί, γιατί είναι και πολλοί εκείνοι που τον σταματούν και πολλές εκείνες που τον σταματούν για να τον χαιρετήσουν. Βλέπουμε επίσης κόσμο κάθε ηλικίας να έχει φτάσει στο συνέδριο, να είναι εκλεγμένοι σύνεδροι, άνθρωποι από τη νέα γενιά, τώρα βρίσκεται κοντά. Βλέπω Νίκο Φίλη, ο Νίκος Βούτσης αυτή τη στιγμή. Χαιρετά τα κεντρικά στελέχη και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βασιλικός να κρίνει από το χαρακτηριστικό καπέλο. Βεβαίως. Να και ένα πλάνο που ανοίγει τώρα. Βλέπουμε και τις σημαίες πάνω στις εξέδρες. Σωστά. Κόσμος με τα κινητά του επίσης να καταγράφει τις στιγμές. Και βεβαίως άλλα στελέχη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κάθονται κάθονται στα δεξιά της, όπως βλέπει από την εξέδρα κανένα στον κόσμο κάτω, κάθονται στα δεξιά. Κορυφαία στελέχη, κεντρικά εδώ, στελέχη. Τώρα θα δούμε και όλη την εικόνα. Ναι. Είναι μια πανοραμική. Αν δεν κάνω λάθος, Σπύρο, στα αριστερά οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ με τις πολλές σημαίες. Ήθισε η νεολαία, ναι, με τις σημαίες, με τα συνθήματα. Θα δώσει και τον παλμό και στην ομιλία και στο τριήμερο του συνεδρίου. Βλέπουμε παντού σημαίες στις εξέδρες, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο όρθιο. Θάλασσα κόσμο βλέπω παντού. Ναι, ναι, πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Μέρος, βλέπουμε πάρα πολλές κάμερες, βλέπουμε πάρα πολλά φωτογραφικά συνεργεία. Εδώ δίπλα μας, δίπλα από το στούντιο του avg.gr και της Αυγής, βρίσκεται και η αίθουσα τύπου, όπου έχουν φτάσει πολλοί δημοσιογράφοι για να καλύψουν τα γεγονότα και από πολύ νωρίς βεβαίως για να μπορέσουν να βρουν και μια θέση οι άνθρωποι. Τα έχουμε περάσει βεβαίως όλες και όλοι αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω εκπαιδευτική διαδικασία και αυτή. Χαιρετίζει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας τους ανθρώπους εκπροσώπους, τους αιρετούς και από τα επιμελητήρια. Πολλοί και πολλές εκείνες οι οποίοι έχουν καταφτάσει προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ξαναλέμε, όλος αυτός ο κόσμος, τουλάχιστον κάτω, είναι οι εκλεγμένοι σύνεδροι και γύρω-γύρω βλέπουμε και πολλές σημαίες. Χαιρετάει και τον κόσμο της νεολαίας βεβαίως. Στην εξέδρα ανταποδίδει ο κόσμος της νεολαίας. Κλίμα πανηγυρικό, πράγματι επιβεβαιώνεται. Αυτό πανηγυρικό κλίμα, πολύ αισιοδοξία και ενθουσιασμός
Ακριβώς. Ο Αλέξης τώρα Τσίπρας πηγαίνει να λάβει τη θέση του στο κέντρο της πρώτης γραμμής, έτσι ώστε να ξεκινήσει και η διαδικασία. Εμείς θα μεταφερθούμε αμέσως μέσα και θα πάρουμε τον ήχο από την κεντρική αίθουσα του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάντα στο AVGR συντονισμένοι και συντονισμένες, και φυσικά την ομιλία μπορείτε να ακούσετε και από το κόκκινο 105 και 5 όσοι δεν έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή σε οθόνη.